Τα επόμενα 24 ώρα, τις επόμενες ημέρες, θα φύγει από την Κέρκυρα ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας και έτσι τον παρακαλέσαμε να έρθει για μια τελευταία συνομιλία εδώ στο στούντιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα, διότι είναι πάντοτε χαρά μου, όπως το λέω συνέχεια, να έρχομαι, κάνω ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αυτές με βοηθάνε μάλιστα να είμαι και δημιουργικός στη συζήτηση, οπότε... Και καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι και οι ακροατές μας τις απολαμβάνουν. Βγάλε μου την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε... Από πού? Να ξεκινήσουμε... Με αυτό που μου πρότειναν. Έχει μια ευρύτητα η συζήτησή μας πάντοτε. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη τιμή που σας έκαναν στην Γαλλία. Για πείτε μας τι αφορά. Αυτό λοιπόν είναι το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από μια, ας πούμε, από το ελληνικό και γαλλικό κράτος, και αυτό έχει να κάνει με διάφορες δράσεις πολιτισμού, οι οποίες στόχο έχουν την ανάπτυξη των διπλωματικών σχέσεων μέσα από τον πολιτισμό μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος. Ειδικά σε αυτό το διάστημα που αυτή η σχέση είναι πολύ ιδιαίτερη λόγω και των τουρκικών προβλημάτων και λόγω της στάσης της Γαλλίας στη Μεσόγειο. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση αλλά και από τον Ναπολέοντα, του οποίου η πολιτική έχει πολλά κοινά σημεία με τη σημερινή πολιτική του Μακρόν, χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή τη στήριξη της Ελλάδος στη Μεσόγειο μέσα από μια στρατηγική αντιτουρκική, το Ινστιτούτο αυτό έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και μου κάνει μεγάλη τιμή και το πιστεύω και τους ευχαριστώ να με ορίσουν ως πρεσβευτή, που σημαίνει ότι θα αναλάβω μια σειρά από δραστηριότητες πολιτιστικές είτε από διαλέξεις είτε με διοργανώσεις διαφόρων πραγμάτων, στόχο την αναβάθμιση και την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδος-Γαλλία μέσα από την ιστορία του πολιτισμού. Γι' αυτό και ανέθεσα για τον Ναπολέοντα και μάλιστα θα γράψω και ένα βιβλίο για τον Ναπολέοντα. Το οποίο βγαίνει το 2021. Θα αφορά και την Ελλάδα? Ναι, αυτό το βιβλίο, εγώ καταρχήν βγαίνει τώρα ήδη έχει βγει εδώ και δύο μέρες στη Γαλλία το βιβλίο με τον Μεγαλέξανδρο. Το επόμενο βιβλίο είναι για τον Ναπολέοντα. Ο τίτλος είναι «Οι ελληνικές ρίζες του Ναπολέοντα». Ναι. Έκανα μια έρευνα και βρήκα ότι ο Ναπολέοντας προέρχεται, η οικογένεια δηλαδή Μποναπάρτε, προέρχεται από τους Στεφανόπουλους, Κομνηνούς. Ανήκε στην οικογένεια Στεφανόπουλων Κομνηνών, οι οποίοι έφυγαν το 17ο αιώνα με ανταλλαγή πληθυσμών από την Μάνη, ανταλλαγή δηλαδή με τους Τούρκους, πήγαν στη Γένοβα και από εκεί αυτός ο υπεύθυνος της Γένοβας, ο Δόγης, πώς το λένε, τους έστειλε στην Κορσική και εκεί, αφού ήρθαν σε διάφορες συγκρούσεις με τους ντόπιους, δύσκολη συγκατοίκηση, φτιάξαν μια περιοχή στην αρχή στο Πομπέο και μετά στο Καρζές. Στο Καργκές που λένε, στο οποίο εκεί πέρα ακόμη και σήμερα όταν πήγα εντυπωσιάστηκε ότι υπάρχουν ονόματα Μανιάτικα. Σε μια λοιπόν τέτοια οικογένεια... Είναι Μακρόν Μανιάτης, δηλαδή αυτό κρατάει Μανιάτικος στους Τούρκους. Δεν ξέρω, αλλά εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα καταγωγής εθνικής, είναι θέμα πολιτικής, στρατηγικής πολιτικής της Γαλλίας. Και ο Σαρκοζή είχε ελληνικές ρίζες. Ναι, και αυτός ήταν από μια. Ο παππούς του ήταν Εβραίος Θεσσαλονίκης και γνωστός δικηγόρος. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερες του γαλλικού νότου, όπως η Μασσαλία, ήταν αποικίες Ελλήνων. Ναι, αλλά αυτό που λέμε τώρα είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένο και ο κόσμος δεν το ξέρει για τον Ναπολέοντα. Ναι. Δεν ξέρει ότι όταν η μητέρα του πέθανε. Όρισε ως κηδεμόνα τον Στεφανόπουλο και ο κηδεμόνας αυτός του έμαθε πάρα πολλά πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό, του πέρασε διάφορα βιβλία τα οποία του φάνηκαν φοβερά χρήσιμα και τον έκαναν να είναι και ακόμη πιο γρήγορα μελετημένος όταν σε ηλικία 19-20 χρονών, δεν ξέρω, πολύ μικρός, βρέθηκε στη σχολή Ευελπίδων του Παρισιού, στην École Militaire, όπου εκεί όλοι διαπίστωσαν ότι είχε μία στρατηγική ευφυΐα, είχε μία γνώση του ελληνικού πολιτισμού η οποία ήταν αρκετά ανεπτυγμένη. Ο ίδιος βέβαια δεν αναφέρει τίποτα σε αυτό. Αναφέρει μόνο ότι υπήρχε μία σχέση με τους Στεφανόπουλους χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Υποθέτω ότι αυτό δεν συνέφερε τότε τη γαλλική πλευρά, μάλλον το γαλλικό κράτος,
Και τότε που ήταν και εξόριστος που έγραψε την αυτοβιογραφία του, δεν του επέτρεψαν να αναπτύξει διάφορα τέτοια θέματα. Ναι. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Προχωράμε στο θέμα. Έκλεισε το βιβλίο το 2021 με τον Γάλλο εκδότη και σε συνεργασία πάντα με τον φίλο μου Γάλλο συγγραφέα, τον Ερίκ Σιμάρ. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τώρα. Θα το έχετε έτοιμο σε ένα χρόνο δηλαδή. Ναι, ναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Παρότι μόλις βγήκε το άλλο, έχουμε ξεκινήσει τις έρευνες. Εγώ από τη μεριά μου βρήκα πάρα πολλά στοιχεία και από τη μεριά του ο Ερίκ Σιμάρ βρήκε στοιχεία της Μαρία Βοναπάρτε, της τελευταίας του Βοναπάρτε, τον βρήκε άλλων διάφορων κοντέστητων, οι οποίοι μιλούν ότι αναφέρουν στο σπίτι του Ναπολέοντα ο πατέρας του και ο πρώτος εκαταγωγής Στεφανόπουλος μιλούσαν ελληνικά. Ναι. Τα αναφέρουν αυτά συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν μπορούμε να τελειώσουμε με ένα ερώτημα πάντα, γιατί, με αυτό ξεκινάει το βιβλίο και με αυτό θα τελειώσει, γιατί αυτή η πλευρά του Ναπολέοντα δεν έγινε γνωστή. Μήπως η Καθολική Εκκλησία, μήπως το βαθύ γαλλικό κράτος δεν ήθελε να δείξουν αυτή την πλευρά του Ναπολέοντα, αν και έχουμε, και τελειώνουμε αυτό το πράγμα, ότι εδώ γιατί στην Κέρκυρα όταν ήταν έχουμε την επιστολή του Ναπολέοντα, γνωστή εδώ σε εμάς στην Κέρκυρα, όπου είχε πει στην Κέρκυρα στους Έλληνες να εξάρουν την μανιάτικη, την αρχαιοληνική πλευρά στους Μανιάτες, ώστε να χτυπηθούν, να ενισχυθεί το ηθικό τους και να χτυπηθούν οι Τούρκοι. Άρα Μακρόν και Ναπολέον έχουν μια κοινή πολιτική, χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα. Πολύ βαθιά και η σχέση και η επίρρεια της Γαλλίας και εδώ στην Κέρκυρα, η αυτοκρατορική Γάλλοι έκτισαν των ληστών, οι δημοκρατικοί ανέτρεψαν την καθεστική αριστοκρατική τάξη τότε. Παρίσι, στην 8η Ριβολή, ναι, θα δουν το ληστόν σε μεγαγραφία. Όχι μικρογραφία, σε μεγαγραφία. Ναι. Το ίδιο ακριβώς. Είναι πολύ μακρύτερο, είναι πολύ μακρύτερα τα βόλτα. Ναι. Δεν ξέρω, ναι, αν έχουν το ίδιο άνοιγμα. Ναι, είναι, αλλά είναι το ίδιο στο αρχιτέκτονα. Ναι, είναι όμως η ίδια λογική, ναι, αρχιτεκτονική. Ναι, 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 έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να τα εξετάσουμε, γιατί είναι τμήματα της ιστορίας μας, μας διδάσκουν πολλά πράγματα και γενικότερα η ιστορία είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Έτσι, δεν πρέπει να σταματάμε στον Περικλή, στον Αυτή είναι Πολιοκοντρώνη. Η εύκολη ανάγνωση. Η πιο δύσκολη είναι η δεύτερη ανάγνωση. Ακριβώς. Ας έχουμε και μια πρώτη ανάγνωση των χρόνων, για παράδειγμα, που μεσολάβησαν σε τμήματα της ελληνικής επικράτησης και σε ολόκληρη την επικράτεια από την ελληνική επανάσταση, από την πτώση του Βυζαντίου μέχρι την ελληνική επανάσταση. Τα 400 μαύρα ή λευκά, αν θέλετε, κενά χρόνια της ιστορίας μας. Έγινε πράγματα, υπήρχε ζωή. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν. Άνθρωποι του πολιτισμού, της πολιτικής, της ιστορίας, της θρησκείας, τόσο πραγμάτων. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Έζησε και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, τότε έζησε, αυτή την περίοδο. Ναι. Που έκανε τόσες σημαντικές πράξεις. Οι τμήματα της ιστορίας, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που δεν ήταν μια ενιαία περίοδος, είχε πολλές διακυμάνσεις, ιδιαίτερως για το χώρο μας εδώ. Ξεχνάμε ότι είχαμε σχέση ακόμα και με τους αντιγαβούς και όλη αυτή την ιστορία, ναι, που, ναι, κατέβηκε, ναι, ναι, μέχρι εδώ. Δυστυχώς είναι πράγματα πολύ λίγο γνωστά, αν όχι άγνωστα για τους περισσότερους. Και νομίζω ότι είναι θέμα τοπικής ιστορίας και διδασκαλίας της πλέον. Μου δίνεται μια πάσα. Το χθεσινό μου άρθρο που είχα στον Ελεύθερο Τύπο είχε τίτλο «Ο επιθετικός γεωπολιτισμός του Ερντογκάν». Ναι. Εγώ έχω έναν όρο που μιλάω για τον γεωπολιτισμό. Λοιπόν, είναι δικός μου όρος και τον προωθώ και ετοιμάζω και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Θα έρθει με την ώρα του. Λοιπόν, τι κάνει ο Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν παίρνει τις διάφορες, ας το πούμε, εκκλησίες σύμβολα, σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού, βυζαντινού ή διεθνούς πολιτισμού και τις δίνει ισλαμικές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει μεγάλη αξία στο πολιτιστικό στοιχείο, ώστε το πολιτιστικό στοιχείο να μπορεί να ενισχύει και να θρέφει την λεγόμενη πολιτική στρατηγική του. Αυτό το πράγμα εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει παντιοτρόπως και σε διαρκή περίοδο. Διότι μέσα από τον πολιτισμό το δικό μας μπορούμε να έχουμε ανοίγματα σε πάρα πολλές αρχαίες χώρες, από τις οποίες μόνο ωφέλη θα έχουμε πολιτικά ή γεωστρατηγικά. Δεν το κάνουμε. Κακώς. Θα πρέπει να το κάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Αυτά τα Ινστιτούτα, στο οποίο είμαι και εγώ τώρα, αυτά τα Ινστιτούτα έχουν αυτό το ρόλο. Πρέπει να τον παίξουν αυτό το ρόλο. Όχι να πάρει κάποιος υπάλληλος μια θέση
και να κάθεται εκεί στη θέση και να λέει πήρα το μισθό μου στη Γαλλία. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι γενικότερα, επειδή αναφερθήκατε σε όλη αυτή την προσπάθεια του Ερντογάν, είναι πολύ δύσκολο να σβήσεις έναν πολιτισμό. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι ίδιοι λένε την Αγία Σοφιά, Αγία Σοφιά, από τη στιγμή που υπάρχουν τα περίφημα ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες κτλ., που δεν μπορείς να τα σβήσεις, γιατί η Αγία Σοφιά δεν είναι ένα μάτσο τούβλα που σηκώνεται 100 μέτρα, 150 μέτρα πάνω από το έδαφος. Είναι όλη η ιστορία και η δομή και οι θησαυροί που υπάρχουν μέσα στην Αγία Σοφιά. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις αυτό που λέτε εσείς, να κάνεις μια γεωπολιτική, ένα γεωπολιτικό screen, να το πούμε έτσι, και να ανατρέψεις ολόκληρες μορφές της περίοδος της ιστορίας. Προθέσει υπήρχε μια εκπομπή στο CNN Turk, ναι, στο οποίο, CNN Τουρκία, συγγνώμη το είπα γαλλικά, μου φεύγουν κάποιες... Έτσι είναι και ο τίτλος του, η οποία εξηγούσε, μιλάμε τώρα CNN, δηλαδή μιλάμε για μια υπεύθυνη διεθνή εκπομπή. Έλεγε ότι ο Αγαμέμνον είναι Τούρκος. Αυτό είναι παλιό παραμύθι. Ναι, Αγαμέμνον. Ναι. Το έλεγε Αγαμέμνον και δεν μας έλεγε ότι το Μέμνον σημαίνει μνήμη. Ναι. Αυτό όμως το περνάνε σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν εδώ πώς θα περάσει όμως, γιατί από τον Αγαμέμνονα μέχρι τους πρώτους Τούρκους, Σελτζούκους, Τούρκους κτλ. Μεσολαβούν 1000 χρόνια. Πάντως οι διαφημίσεις που έχουν λένε ότι ελάτε να δείτε στην Έφεσο τον Ηράκλειτο από τους Τούρκους φιλοσόφους. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Εντάξει, ναι. Τραγικά πράγματα. Ναι. Εμείς η αλήθεια είναι ότι μια φορά είχα δει και μια εκπομπή πολύ παλιά, ένα ντοκιμαντέρ στο CNN, το αμερικάνικο, που μιλούσε για θησαυρούς της Τουρκίας και παρουσίαζε νομίσματα από την Έφεσο. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ποντάρουν σε μια λογική η οποία είναι, ας το πούμε, παραδοσιακή στο πολιτιστικό τους DNA, ναι, στο ναι, να καταλαμβάνουν μέρη και να τους αλλάζουν την ταυτότητα. Ευτυχώς που εμείς ακόμη έχουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που είναι ισχυρός και οι διάφοροι οι δήμονες καθηγητές στα πανεπιστήμια γνωρίζουν την ιστορία και δεν έχουν καμία διάθεση και να παίξουμε την ιστορία. Μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό σε ένα επίπεδο παγκοσμιοποίησης της πληροφορίας? Όχι, δεν μπορεί, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο ισχυροποίησης της εξουσίας του Ερντογκάν στο εσωτερικό. Αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κύριος Ερντογκάν είναι το εξής. Εάν συνεχίσει αυτή την πολιτική και εάν και εφόσον δεν έχει μία, ας το πούμε, στήριξη ανοχής από τις μεγάλες δυνάμεις, αυτό θα γίνει μπούμεραν κάποια στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να παίζει με τα όρια των άλλων λαών. Κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιτουρκικό το οποίο θα αναπτυχθεί και σε αυτή την περίπτωση αυτό το αντιτουρκικό μέτωπο είναι ικανό, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, να δημιουργήσει κάτι σαν ένα ανατολικό ζήτημα το οποίο να είναι μια νέα μορφή. Από το στόμα μου το πήρατε, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα δημιουργήσει στην ουσία ένα νέο ανατολικό ζήτημα. Ναι, διότι οι Κούρδοι είναι έτοιμοι να αποσχιστούν. Με τους Κούρδους δεν έχει βρει λύση. Μπορείς να ανοίγεις ένα μέτωπο με τη Συρία, με την Λιβύη, με την Αίγυπτο, με την Ελλάδα, με τη Γαλλία. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο. Εδώ βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας αρκετά πονηρός παίκτης, διότι τι κάνει, διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τους Ρώσους, κάνει αυτές τις αγορές των πυράβλων, οι οποίες δυσπιστούν από τη μία μεριά τους Αμερικάνους και τους εκβιάζει με τον τρόπο του. Απ' την άλλη όμως ανοίγει μια πόρτα στις δυνάμεις της Ασιατικής που βρίσκεται η Ρωσία και μάλιστα τους αφήνει τους Ρώσους να ελπίζουν ότι σε περίπτωση που κάποια στιγμή μπει θέμα πατριαρχείου δεν έχει κανένα πρόβλημα να διώξει τον πατριάρχη τον Έλληνα ή οτιδήποτε άλλο, ακόμη και να μετακομίσει το πατριαρχείο και να πάει στη Μόσχα. Κάτι το οποίο θρέφει τη λεγόμενη γεωπολιτισμική υπεροψία των Τούρκων, των Ρώσων, οι οποίοι δεν σταματούν να έχουν μια αρνητική σχέση με το Πατριαρχείο και να λένε μονίμως ότι το Βυζάντιο είναι αυτή. Ότι η παράδοση του βυζαντινού πολιτισμού είναι η Ρωσία. Ναι. Και ο Σλάβικος λαός. Αυτά μοιάζουν βέβαια μακρινά κινηματογραφικά σενάρια, αλλά έχει αποδειχθεί στην ιστορία ότι
όλα μπορούν να παιχτούν μέσα από τις σχέσεις ισχύως. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πολιτική δεν γίνεται πια με το λεγόμενο ιστορικό ορθολογισμό, αλλά μέσα από τις σχέσεις ισχύως. Νομίζω ότι από παλιά γινόταν. Ναι, απλά τώρα έχει, ας πούμε, είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Απλά νομίζαμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη έχουμε ξεπεράσει τέτοιες δυσκολίες και κοιτάζουμε μπροστά, και ξαφνικά έρχεται η ιστορία να μας χτυπήσει την πόρτα. Αυτή ακριβώς η λέξη είναι σωστή που λέτε. Κάποια στιγμή ο Αμερικάνος ο Φουκουγιάμα μίλησε για το τέλος της ιστορίας. Ναι. Και έρχεται λοιπόν η ιστορία και του λέει, όπως ας πούμε μια παλήρια θάλασσας ή όπως μια αντίδραση της φύσης, και του λέει, κύριε Φουκουγιάμα, βιαστήκατε. Μήπως επιβεβαιώνεται, γιατί ο Φουκουγιάμα δεν είπε ότι τελειώσαμε την ιστορία, είπε ότι στην ουσία τελειώσαμε με νέα γεγονότα της ιστορίας, ναι, και επαναλαμβάνονται ως κύκλοι τα προηγούμενα. Οπότε, να, ορίστε. Ναι, πολιτική κανονιοφόρων του 19ου αιώνα. Ναι, ήθελε όμως ουσιαστικά να πει ότι τώρα πια θα υπάρχει μια παγκόσμια ιστορία μέσα από την τεχνολογία. Αυτό βλέπω υπάρχει, να μην γίνεται εύκολα. Ναι. Η τεχνολογία παίρνει παγκόσμια μορφή, αλλά η ιστορία δεν αλλάζει παρά την παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας. Προς το παρόν τουλάχιστον. Mm-hmm. Εκεί είναι το διφορούμενο του Φουκουγιάμα και εκεί είναι και το διφορούμενο που βιώνουμε τώρα. Πάντως, να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον με όλα αυτά που συζητάμε για τον Ερντογάν, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, και είναι αρκετές χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέσα στην Τουρκία, που έχουν βιώσει την οικονομική ανάπτυξη μέσα από τον τουρισμό ή τη σύγχρονη τεχνολογία, που πλέον παίρνουν ιδέες και διαβάζουν, παίρνανε στα πανεπιστήμια, ενημερώνονται, έχουν μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και δεν περνάνε φίλτρα μόνο από όλη αυτή την ακροδεξιά ή εθνικιστική πολιτική του Ερντογάν. Δηλαδή η Σμύρνη των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων που ζει από τον τουρισμό. Έχει καλλιεργημένους ανθρώπους. Που δεν έχει ανθρώπους που, το βλέπουμε και στα τουρκικά σύριαλ, κάθονται σταυροπόδι στο πάτωμα για να φάνε, στο μικρό τραπεζάκι. Έχουν ξεπεράσει αυτό το πράγμα και είναι πλέον Ευρωπαίοι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ήδη του έκρουσαν το καμπανάκι στις δημοτικές εκλογές σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και το 2023 που θα έχουμε προεδρικές εκλογές μάλλον θα είναι δύσκολα για αυτό. Ισχύει αυτό απόλυτα και... Εκτός και τα τεινάξει όλα στον αέρα, έτσι. Ναι, μήπως αυτό που έχει αυτός είναι κάτι που μοιάζει πολύ με τον Πούτιν. Δηλαδή όταν φτάνει στο θέμα της αλλαγής της νόμιμης, εφευρίσκει πάντοτε διάφορα κόλπα και παρατείνει τη θητεία του. Είναι, οφείλουμε να του καταλογίσουμε ότι είναι ένας σπουδαίος τακτικιστής. Ναι. Έχει μια πολύ καλή τακτική, είναι σκακιστής. Παίζει σκάκι. Υιοθετείτε την άποψη που λένε μερικοί ότι, κοιτάξτε να δείτε, η δυτικοευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία δεν μπορεί να υιοθετηθεί από παντού στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή οι φυλές της Βόρειας Αφρικής, Λιβύη, Μέση Ανατολή και τα λοιπά, δεν μπορούν να έχουν ένα τέτοιο δημοκρατικό σύστημα, διότι έχουν μια διαφορετική αντίληψη της κοινωνίας. Ναι, εγώ το υιοθετώ και το έχω γράψει. Σκληρές κοινωνίες όπως η ρωσική θέλουν ένα στιβαρό ηγέτη για να είναι ενωμένες. Ναι, απόλυτα, θα συμφωνήσω απόλυτα, και πιστεύω ότι η Ασία και η Μέση Ανατολή είναι αυτοί οι δύο, ας το πούμε, γεωγραφικοί χώροι ζωτικής σημασίας, οι οποίοι λειτουργούν πάντοτε μέσα από τη μορφή του πατέρα ηγέτη, ο οποίος ενσαρκώνει την προβολή των ανθρώπων για κάποιον ισχυρό ηγέτη. Mm. Η δημοκρατία θέλει την έννοια, προϋποθέτει την έννοια της αυτονομίας ή της επιθυμίας για αυτονομία και της ατομικότητας. Στην Ασία, που έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, αλλά και στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει ατομικότητα. Υπάρχει η έννοια της ομάδας. Και μάλιστα σε κάποιους της λεγόμενης νομάδας. Έτσι δηλαδή, σαν νομάδες, ομάδες νομάδες. Αυτό το πράγμα είναι μια πανάρχια ιστορία και είναι κυριολεκτικά ένα πολιτισμικό DNA. Όταν λοιπόν οι Αμερικάνοι πήγαν να κάνουν μια εξαγωγή δημοκρατικής, ας το πούμε, δυτικής δημοκρατίας, με την έμεση δημοκρατία, ήδη να αντιστάθμισαν σωστά αυτά τα οποία θα έβρισκαν στην άλλη πλευρά, ή το αψήφισαν
Και πήγαν εκεί, σου λέει, ό,τι και να γίνει και χάος να προκαλέσουμε, δεν πειράζει. Αυτό ήταν λάθος. Ναι. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό μιλάω για γεωπολιτισμό. Πια μόνο η οικονομία δεν φτάνει για να αλλάξει μια χώρα. Χρειάζεται και πολιτισμικά στοιχεία, πολιτισμικός διάλογος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Θα σας έχουμε κοντά μας και πάλι. Στη διάθεσή σας, ακόμη και τηλεφωνικά από και τη Γαλλία, ναι. Ό,τι χρειαστείτε. Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Είναι ευχή όλων. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και πεσημιστές. Όχι, πρέπει να έχουμε μια θετική σκέψη, να την κρατάμε πάντα και να την έχουμε. Και εγώ, μάλιστα, όταν βγήκε το βιβλίο του το Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή όταν άρχισε να κυκλοφορεί και κάνω κάποιες εκδηλώσεις, θα είμαι στο Παρίσι, στη διάθεσή σας, μπορώ να μιλήσουμε από το τηλέφωνο. Ξεκινάει από 28 Σεπτεμβρίου ένα βαρύ πρόγραμμα εκεί και στη Σορβόνη και στις άλλες υποχρεώσεις. Οπότε, πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια στη Γαλλία? Από ό,τι μας είπαν, μέχρι τώρα θα έχουμε φυσική παρουσία. Γιατί εγώ με είχε βολέψει τόσο πολύ που έμεινα τόσο καιρό στην Κέρκυρα. Ναι, και στην Αθήνα αλλά και στην Κέρκυρα. Βρήκα δηλαδή πραγματικά τα παιδικά μου χρόνια στην Κέρκυρα εδώ. Βρήκα τους φίλους μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα πολύ να έκανα τα μαθήματά μου από εδώ με ηλεκτρονικό τρόπο. Αλλά μου είπαν όχι, πρέπει να έχετε φυσική παρουσία στη νέα χρονιά. Οπότε 28 του μηνός ξεκινάνε τα μαθήματα. Ωραία. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επάνωδο ή καλή επιστροφή αν θέλετε. Ναι, καλή επιστροφή, θα το ήθελα πάρα πολύ. Στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε. Νομίζω είναι ενδιαφέρουσες και μπορεί να περνούν να διαφοροποιούν το κλίμα της τοπικής ειδησιογραφίας, αλλά νομίζω ότι η δημοσιογραφία και η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι αποστηρωμένη σε ένα πλήθος ρεπορτάζ που απλά να παραθέτουμε. Θέλουμε και τις συζητήσεις γνώμης. Εδώ εσείς στην ΕΡΤ κάνετε καλή δουλειά. Ευρύτα, οφείλω να το πω ευθέως και από τις εμπειρίες μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και ευχαριστώ και τους ακροατές Κερκυραίους για τον διάλογο που είχαμε. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Δαπέτα. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία. Σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας με τον Γιάννη Ανδριώτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, αν και θα τα ξαναπούμε στις 11 με το σύντομο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων και τη 1:30 με το κεντρικό Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων του σταθμού μας. Καλημέρα.